Δημότες διαμαρτυρούνται για τη μάση κατωτροχιών στον οδικό άξονα Ηρακλείου Αρκαλοχωρίου Βιάνου, ενώ Περιφέρεια Κρήτης, βουλευτές, ΠΕΔ Κρήτης και τοπικοί φορείς συνεχίζουν τις πιέσεις προς την κυβέρνηση για να κατασκευαστεί ένας δρόμος με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανακατεύθυνση και με διαχωριστικό τοιχείο, καθώς ο κυκλοφοριακός φόρτος αυξηθεί σημαντικά μετά την κατασκευή του Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλι. Αναπτυξιακό έργο για όλη την Κρήτη και για την χώρα και για την νοτιοανατολική Μεσόγειο, το αεροδρόμιο του Καστελίου. Θέλουμε να δούμε και θα δούμε και θα στηρίξουμε την προσπάθεια της τοπικής αρχής για τις προσβάσεις που πρέπει να έχει, τα έργα που πρέπει να γίνουν, τα συμπληρωματικά έργα που πρέπει να γίνουν, και όλα αυτά θα το διεκδικήσουμε, και ιδιαίτερα και ο δρόμος Ηράκλειο Βιάνος. 10 άτομα έχουν σκοτωθεί από τα λάγη μέχρι τα αρκαλοχώρια πως τον φτιάξατε τον δρόμο. Τα εικονοστάσια τα βλέπετε. Και δεν είναι τέλη κυκλοφορίας, και δεν είναι φόρους, και δεν είναι τόνα, και οι άνθρωποι τσι παίρνουν με τα κασόνια από τον δρόμο. Όμως οι ελπίδες φαίνεται πως λιγοστεύουν με την Περιφέρεια Κρήτης να αναζητά λύσεις για την αναβάθμιση του δρόμου Καρμανιόλα σε συγκεκριμένα σημεία στο πλαίσιο μελέτης, η οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Προετοιμάζουμε την δημοπράτηση μετά που θα βγουν οι τιμές των απολωτριώσεων για τον κόβο στα πεζά, και επίσης έχουμε ζητήσει από το Υπουργείο για να μπορεί να γίνει μια ολοκληρωμένη μελέτη με διάζωμα στη μέση για να πάει μέχρι το Αρκαλοχώρι, που δεν θα είναι μια εύκολη περίπτωση, αλλά η πίεση είναι μεγάλη για να μπορεί να γίνει. Όμως μέχρι να γίνει αυτό, εμείς έχουμε δώσει σε μελετητή να δει αν κάποια σημεία, σε κάποια σημεία πρέπει να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις. Στο μικροσκόπιο της Περιφέρειας Κρήτης μπαίνουν επιπλέον 500 επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου στο νησί μας. Προετοιμάζουμε μια νέα γενιά έργων πάλι σε σημεία τα οποία ήταν από τη μελέτη της Εγναντίας, και μελετούμε τώρα αυτή την περίοδο με τους μελετητές μας σε 4 περιφερειακές ενότητες, άλλα 450 με 500 σημεία. Άμεσα θα τρέξουν εργασίες για την αντιμετώπιση των κατολισθήσεων και των καθυζήσεων στον οδικό άξονα Ηράκλειο Βιάνος μετά την υπογραφή σύμβασης από τον Περιφερειάρχη, προϋπολογισμού 6.630.000 ευρώ, ενώ η προθεσμία εκτέλεσης του έργου καθορίζεται σε 16 μήνες. Αυτό το μεγάλο έργο που αφορά ειδικά μετά το Ίνι μέχρι τη Βιάνο, όλες οι κατολισθήσεις που υπάρχουν, που έχουν γίνει από τις βροχές και από σεισμικές δραστηριότητες της ευρύτερης περιοχής. Αυτά τα προβλήματα αφορούν κατολισθήσεις πρανών, καθυζήσεις του οδοστρώματος σε διάφορα σημεία του άξονα μέχρι τη Βιάνο. Οι εργασίες που θα γίνουν θα είναι πάσαλοι, θα είναι κατασκευή σε ραζανέτια, σειρματοκιβώτια. Επίσης θα τοποθετηθούν πλέγματα στα πρανή.